Φίλες και φίλοι χαίρετε Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και είμαι σοκαρισμένη Όπως θα βλέπετε και από το εξώφυλλο του βίντεο Αλλά και από τον τίτλο του βίντεο Στο σημερινό μας βίντεο θα σας διηγηθώ Δύο σοκαριστικά όντω περιστατικά που αφορούν ψυχιάτρους Προτού ξεκινήσω να διαβάζω αυτά που μου έχετε γράψει Θέλω να σας πω ότι θεωρώ πως η ψυχίατρη είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, ότι η ψυχιατρική ως ειδικότητα είναι μια πολύ σημαντική και χρήσιμη ειδικότητα και ότι οι ψυχίατροι είναι καθήλυνα αρμόδιοι να δίνουν διαγνώσεις για θέματα ψυχικής υγείας. Κάποιοι ψυχολόγοι επίσης μπορούν να δίνουν διαγνώσεις, αλλά οι καθήλυνα αρμόδιοι, αυτοί που είναι σίγουρα εκπαιδευμένοι ώστε να δίνουν διαγνώσεις για θέματα ψυχικής υγείας είναι οι ψυχίατροι, οι οποίοι γράφουν τις ψυχιατρικές διαγνώσεις και γνωματεύσεις. Και επίσης η ψυχίατρη είναι η καθήλυνα αρμόδη και η μοναδική ιατρή που δικαιούνται να συνταγογραφούν ψυχοφάρμακα. Είτε αντικαταθλιπτικά φάρμακα, είτε αντιψυχωτικά φάρμακα, είτε ρημιστικά φάρμακα, είτε θυμορυθμιστικά φάρμακα και ούτω καθεξής. Κανέ, καμιά άλλη ιατρική ειδικότητα κανένας άλλος γιατρός κανονικά δεν θα έπρεπε να συνταγογραφεί τέτοιου είδους φάρμακα. Οι ψυχίατροι έχουν τελειώσει την ιατρική σχολή και έχουν κάνει εξειδίκευση ιατρική ειδικότητα πάνω στη ψυχιατρική. Στη ψυχοπαθολογία, στη ψυχιατρική, στη ψυχοφαρμακοθεραπεία και ούτω καθεξής. Άρα δεν μπορεί κανένα που δεν είναι ψυχίατρο να σα πει ότι εσύ πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή όχι, ότι εσύ πρέπει να πάρει το τάδε φάρμακο ή όχι, ότι πρέπει να πάρει το τάδε αντιψυχοτικό φάρμακο ή όχι. Μόνο οι ψυχίατροι μπορούν να χορηγούν α, τέτοιου είδου φάρμακα. Ε, το τονίζω αυτό γιατί ακούω κατά καιρού ότι και άλλες ιατρικές ειδικότητε μπορεί να συνταγογραφούν φάρμακα ψυχιατρικά, το οποίο δεν είναι σωστό να γίνεται. Γιατί οι ψυχίατροι είναι αυτοί που έχουν την πλήρη εξειδίκευση, την πλήρη επιμόρφωση, τις πλήρης γνώσεις για τη δράση των φαρμάκων αυτών, τη χορήγησή τους, τον τρόπο χορήγησης τους, σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται αυτά τα φάρμακα και ούτω καθεξής. Θεωρώ απαραίτητους απαραίτητου τους απαραίτητου συνεργάτε, απαραίτητου απαραίτητους στήλου πάνω στου οποίου να στηριζόμαστε και οι ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί ψυχική υγεία, προκειμένου όλοι μαζί να βοηθήσουμε του ανθρώπου που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχική υγεία και ισορροπία. Όμω, δεν είναι όλοι οι ψυχίατροι ψυχοθεραπευτέ. Κάποιοι ψυχίατροι Πέρα από την ιατρική σχολή που έχουν τελειώσει, πέρα από την ιατρική ειδικότητα που έχουν κάνει, έχουν κάνει και εξειδίκευση στη ψυχοθεραπεία. Έχουν εκπαιδευτεί στη ψυχοθεραπεία. Αυτοί οι ψυχίατροι μπορούν κάλλιστα να κάνουν και ψυχοθεραπεία. Εκείνοι όμως οι οποίοι δεν έχουν εξειδικευτεί σε, κα... σε καμία ψυχοθεραπευτική σχολή, δεν έχουν παρακολουθήσει συγκεκριμένα μαθήματα σε ψυχοθεραπευτική σχολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την προσωπική θεραπεία που θα κάνουν ήδη, αλλά και τα συγκεκριμένα μαθήματα γύρω από τη ψυχοθεραπεία, δεν είναι καλή ιδέα να αναλαμβάνουν ανθρώπους για ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τώρα το πρώτο περιστατικό. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για το υλικό που δίνετε δωρεάν εδώ και τόσα χρόνια, αλλά και που προσπαθείτε να δίνετε το παράδειγμα με τη ζωή σας. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να γράψω καθώς έχω μεγαλώσει με μια κακοποιητική μάνα και έναν πατέρα που δεν με προστάτευσε και έχω πλούσιο υλικό και από την οικογένειά μου και φυσικά από γελίε ιστορίες με ραντεβού δικά μου και φίλων μου κλπ. Παρόλα αυτά αποφάσισα να γράψω το εξή περιστατικό καθώς είναι μικρό και νομίζω δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στο κανάλι τουλάχιστον δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου και έχει να κάνει με τον ψυχοθεραπευτή ατόμου κακοποιητικού και τη θέση που πρέπει να κρατάει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω για ψυχίατρο. Η μάνα μου από τα 38 της και μετά που της έγινε μια διάγνωση για κατάθλιψη πάει στο συγκεκριμένο ψυχίατρο ο οποίος σνομπάρει ψυχολόγους και τους θεωρεί τσαρλατάνους και αρνείται επισματικά να δοκιμάσει και κάποιον άλλο. Πριν πω το περιστατικό που με έχει στιγματίσει εδώ και 10 χρόνια και έχει να κάνει με αυτόν, ίσως πρέπει να δώσω κάποιες γενικές πληροφορίες. Η κατάσταση με αυτόν ήταν η εξή. Αυτός ήθελε μηδενική επαφή με την οικογένεια, από όσο ξέρω. Ήταν τη λογική μιλά αποκλειστικά και μόνο με τον πελάτη μου. Ελάχιστες φορές είχε μιλήσει με τον πατέρα μου και αυτό όταν η κατάσταση ξέφευγε τελείως, λέγοντας τον πατέρα μου να την επαναφέρετε στην πραγματικότητα. Επιπλέον, ενώ εγώ φώναζα χρόνια ότι δεν έχει απλώς κατάθλιψη, ότι κάτι πάει πολύ λάθος, αυτός μας ξεφούρνησε μετά από 15 χρόνια που έκαναν ψυχαναλύση ότι μάλλον είναι οριακή. Μπορεί χρόνια να το ήξερε, αλλά έχει τη λογική πάντα του να αφήνει έξω την οικογένεια. Δεν το γνωρίζω ωστόσο. Ένας ψυχίατρος δεν λέει μπορεί μάλλον να είναι οριακή, ένα ψυχέτρο σου βγάζει μια διάγνωση αν κάποιο έχει οριακή διαταραχή προσωπικότητα ή όχι. Το μπορεί μάλλον να είναι οριακή, μπορεί να το πει ένα ψυχολόγο, ο οποίο δεν μπορεί να κάνει διάγνωση. Ο ψυχέτρο όμω πρέπει να έχει μια διάγνωση. Και έρχομαι στο περιστατικό. Η μάνα μου χαπακωνόταν συστηματικά, κοιμόταν για μέρε, μαστούρωνε στην ουσία με χάπια. Εννοείται δεν την αφορούσε κανένα άλλο άνθρωπο πέρα από τον εαυτό τη, και ακόμα φυσικά δεν την αφορά. Είναι απόλυτα απορροφημένη στην ανασχόληση του αυτού της. Αυτό δεν μου ακούγεται ω οριακό. Αυτό μου ακούγεται ω Μια μέρα χαπακώθηκε και μετά ήθελε να πάει στο ψυχίατρό της ντε και καλά. Ωστόσο παραπατούσε από τη μαστούρα. Αποτέλεσμα αναγκάστηκα να μην πάω φροντιστήριο. Δευτέρα λυκείου τότε. Προετοιμασία για πανελλήνιες. Ώστε να τη συνοδεύσω. Είχε αρχίσει η ίδια μόνη της να βγαίνει παραπατώντας από το σπίτι. Τέλος πάντων πάμε εκεί, κάνει αυτό την παραχώρηση να με αφήσει να κάτσω στο σαλονάκι και όταν με βλέπει μου λέει την εξή ατάκα μπροστά τη. Είσαι πολύ τυχερή για τη μαμά που έχεις Και η κοπέλα έχει βάλει δέκα θαυμαστικά Τα βλέπετε εδώ πέρα, μπορεί και περισσότερα Δέκα χρόνια μετά, μόνο μου που το σκέφτομαι Μου σηκώνεται η τρίχα δεν θα αναφερθώ καν στο τι μου έχει κάνει η μάνα μου, ούτε ξέρω τι του έχει πει ανά τα χρόνια. Ωστόσο, με ποια λογική ένα παιδί που συνοδεύει τη μαστουρωμένη μάνα του, που στα αρχίδια της το παιδί και το μάθημά του, είναι τυχερό και πας και του το λε. Μου φαίνεται αδιανόητο και μένα προσωπικά μου φαίνεται αδιανόητο. Είναι κάτι που το σκέφτομαι ακόμα και σήμερα και η αλήθεια είναι πως έχω σκεφτεί να έρθω σε επαφή μαζί του και να το ρωτήσω γιατί μου το είπε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Η γνώμη σας ποια είναι. Το έχω συζητήσει με την ψυχολόγο μου και σίγουρα θα το συζητήσουμε κι άλλο. Φυσικά εκτιμώ πολύ τη γνώμη σας. Αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα χρήσιμο βίντεο για τη θέση του ψυχολόγου, ψυχίατρου, ψυχοθεραπευτή ενός κακοποιητή, θα ήταν χαρά μου. Ελπίζω να μην ξέφυγα από το μέγεθος, από τα πλαίσια Ελπίζω να μην ξέφυγε από τα πλαίσια το μέγεθο και να μην σα κούρασα. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Είτε το έχετε διαβάσει, είτε όχι. Λοιπόν, γιατί φωνάζω εγώ. Για ποιο πράγμα φωνάζω και ορίομαι εδώ και τόσο πολύ καιρό. Ότι οι ειδικοί που κάνουν ψυχοθεραπεία πρέπει να γνωρίζουν τις δυναμικές των σχέσεων του ναρκισισμού και της συνεξάρτησης και να είναι πάρα πολύ καλή γνώστης τόσο της ψυχοπαθολογίας γενικότερα αλλά και των διαφόρων τύπων προσωπικότητας που είναι προβληματικοί. Πέραν από την επίσημη διάγνωση για διαταραχή ναρκιστικής προσωπικότητας που μπορεί κάλλιστα ένας ψυχίατρος να κάνει αυτή τη διάγνωση, έχει τις γνώσεις και τα εργαλεία για να κάνει αυτή τη διάγνωση, πέραν της επίσημης διάγνωσης με ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας, ο οποιοσδήποτε ειδικός ψυχικής υγείας κάνει ψυχοθεραπεία, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ναρκισισμός, τι σημαίνει ιστριονισμός. Ιστριονισμός είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος παρουσιάζει με πολύ δραματοποίηση αυτά που του συμβαίνουν και κλαίγεται συνέχεια. Είναι drama queen κλπ. κλπ. Τι σημαίνει χειριστικότητα, τι σημαίνει gaslighting και ούτω καθεξής. Η γνώμη μου είναι με αυτά που μας γράφεις, με βάση αυτά που μας γράφεις, ότι ο συγκεκριμένος ψυχίατρος πολύ πιθανό να μην είναι ψυχοθεραπευτής, να κάνει τον ψυχοθεραπευτή χωρίς να είναι και επίσης να μην έχει γνώση, να μην είχε και πριν 10 χρόνια γνώση των δυναμικών σχέσεων που μπορεί να έχει ακόμη και ένας θεραπευόμενος με ένα θεραπευτή γιατί πολλές φορές και οι θεραπευόμενοι μπορεί να είναι χειριστική προς το θεραπευτή. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι επέσχυντο για το συγκεκριμένο περιστατικό, το σοκαριστικό μας περιγράφεις, είναι το γεγονός πως ο άνθρωπος αυτός, με αυτό που σου είπε, σου έδειξε μηδενική ενσυναίσθηση. Μηδενική ενσυναίσθηση. Ο ίδιος προφανώς ήταν συνεπαρμένος από την προσωπικότητα της μάνας σου. Ο ίδιος προφανώς θαύμαζε τη μάνα σου ή ήθελε να της λέει ωραία λόγια για να την κρατάει πελάτησα. Εγώ δεν θα το πω τσαρλατάνο όπως λες ότι λέει αυτός ο ψυχολόγος τσαρλατάνος. Εγώ θα το πω αφελή. Εγώ θα το πω ότι δεν έχει γνώση του πώς επηρεάζει δραστικά, αρνητικά το περιβάλλον του ένα πρόσωπο το οποίο έχει έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και δεν νοιάζεται για τους άλλους και δεν έχει ενσυναίσθηση. Επίση, θέλω να πω ότι και κάποιο ψυχολόγο και κάποιο ψυχίατρο και κάποιο ψυχοθεραπευτή μπορεί και ο ίδιο να έχει έναν αρκιστικό στυλ προσωπικότητα, μπορεί και ο ίδιο να αποφεύγει συστηματικά να κάνει ψυχοθεραπεία, να αποφεύγει συστηματικά να κάνει ο ίδιο πνευματική δουλειά με τον εαυτό του και να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Μπορεί πολλέ φορέ και έχοντα τα τυπικά προσόντα, δηλαδή μπορεί αυτό να έχει εκπαιδευτεί σε κάποια σχολή, δεν ξέρω, να αναλαμβάνει να κάνει ψυχοθεραπεία σε άλλους ανθρώπους ενώ ο ίδιος είναι εντελώς απέδευτος. Και όταν είσαι απέδευτος και όταν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία ο ίδιος και όταν δεν τα ταπεινώνεσαι ο ίδιος να αντιληφθεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε αδυναμίες και έχουμε δυσκολίες και κανείς δεν είναι τέλειος Πολύ πιθανό να φτάσει στην αλαζονία. Γιατί μόνο περί αλαζονία πρόκειται να λέει ένα ψυχίατρο ότι όλοι οι ψυχολόγοι είναι τσαρλατάνοι. Θυμηθείτε τον disclaimer που έκανα στην αρχή αυτού του βίντεο. Ότι δεν έχω τίποτα απολύτως με την ιδιότητα του ψυχιάτρου. Έχω στη ζωή μου εξαιρετικούς ψυχίατρους. Ένας από αυτούς είναι ο δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου, τον οποίο λοξενούσα και στην εκπομπή που είχα στην τηλεόραση, ο οποίος είναι ένας πολύ στενός προσωπικός μου φίλος. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος γνώσης ο Γρηγόρη, γεμάτος ενσυναίσθηση και ανθρωπιά. Και επίση γνωρίζω και πολλού άλλου ψυχιάτρου οι οποίοι είναι εξαιρετικοί επιστήμονε. Δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτό του να πω όλοι οι ψυχιατροί είναι έτσι, όλοι οι ψυχολόγοι είναι έτσι και ούτω καθεξή. Αλλά σαφώ πρόκειται για τεράστια έλλειψη ενσυναίσθηση να πει στο ανήλικο παιδί το οποίο συνοδεύει μια μητέρα η οποία παραπατάει από την κατάχρηση χαπιών προφανώς και το οποίο παιδί αφήνει το φροντιστήριο του, αφήνει τα μαθήματα του και έρχεται να πάρει τη μάνα του σε αυτή την κατάσταση στον ψυχέτρο, να του πεις είσαι πολύ τυχερή για τη μάνα που έχεις. Τίποτα άλλο. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. <χω> που μπορεί την προηγούμενη μέρα να είχα φάει το ξύλο της αρκούδας και την επομένη κάποιος από το fan club του, του ξυλοκόπου Α, του ξυλο, αυτού που με ξυλοφόρτωσε να μου λέει: Είσαι πολύ τυχερή που έχει αυτόν τον πολύ σπουδαίο γνιό. Αλλά δεν ήταν ψυχιατροί αυτοί που μου τα έλεγαν αυτά. Δεν ήταν ψυχολόγοι, δεν ήταν ειδικοί ψυχική υγεία. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν μια εξωτερική εικόνα και σου λέει: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο περιστατικό. Το δεύτερο. Θέκλα μου, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τα πολλά και πολύτιμα που προσφέρει μέσω του διαδικτύου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Και εσύ και οι προηγούμενοι φίλοι για τα καλά λόγια που είπατε. Πρόσφατα, ανακάλυψα τυχαίω κάποιο βιντεάκι σου και από τότε είσαι μέρο τη καθημερινότητά μου. Μακάρι να σε είχα γνωρίσει νωρίτερα. Σου γράφω γιατί θα ήθελα τη συμβουλή σου, την κατεύθυνσή σου σε ένα γεγονό, αν βέβαια μπορεί να μου τη δώσει. Είμαι 47 χρόνων, δύο φορέ χωρισμένη, με δουλειά, πτυχίο, μεταπτυχιακό και πολύ ταλαιπωρημένη. Εν σε υπερθετικό βαθμό συνεξαρτόμενη. Σε σχέση με πολλέ τρικυμίε τα τελευταία 8 χρόνια με νάρκησο, σε σχέση με πολλέ τρικυμίε τα τελευταία 8 χρόνια σχέση με Νάρκισο, πολλού χωρισμού, πίσω υποσχέσει που δεν είχαν αντίκρισμα, λεκτική κακοποίηση, παραμέληση, ψέματα κλπ. Δυστυχώ έκανα το λάθο και πριν 1,5 χρόνο τον παντρεύτηκα. Δεύτερο γάμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήρα και μετάθεση για την πατρίδα του, γιατί παντού είχε πρόβλημα και δεν περνούσε καλά. Θέλω σκότωμα, λέει για τον εαυτό του. Δηλαδή τα βάζει με τον εαυτό τη για τι πολλέ υποχωρήσει που έκανε. Φυσικά και χωρίσαμε, δεν άντεξα άλλο. Μόνη τώρα, ολομόναχη σχεδόν. Είμαι από μικρή ταλαιπωρημένη συναισθηματικά. Έχω ίσω γίνει υπερευαίσθητη. Ακούγοντα και σένα, θεώρησα καλή ιδέα να ξεκινήσω πάλι ψυχοθεραπεία. Βρήκα αποσυστάσει έναν ψυχίατρο Έτυχε να είναι άντρα, θα καταλάβει μετά γιατί το αναφέρω. Σήμερα ήταν η δεύτερη συνεδρία με τον ψυχίατρο, στον οποίο απευθύνθηκα και η πρώτη φορά που πήρε κάποια θέση αφού με άκουσε προσεκτικά. Εγώ του έχω πει πολλέ φορέ ότι θεωρώ ότι καλύτερα να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο που είναι ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή. Η γνώμη μου. Και στο ψυχίατρο να πάμε για διάγνωση και να πάμε για συνταγογράφηση φαρμάκων και για παρακολούθηση τη θεραπεία που γίνονται με τα φάρμακα. Λοιπόν, Λε ότι σήμερα ήταν η δεύτερη συνεδρία με τον ψυχέτρο, στον οποίο απευθύνθηκα και η πρώτη φορά που πήρε κάποια θέση, αφού με άκουσε προσεκτικά. Αφού κατάλαβε κάπω τι έπαιξε με τον άρχισο δεύτερο σύζυγό μου, με ρώτησε γιατί χώρισα από τον πρώτο μου σύζυγο, για τον οποίο του είπε ότι γενικά ήταν καλό άνθρωπο. Ο άνθρωπο αυτό, ο πρώτο σύζυγο, ήταν ένα κλειστό άνθρωπο, χωρί φίλου και ιδιωτικέ εξόδου, αλλά γενικά και λίγο αδιάφορο, αποστασιοποιημένο. Όχι πως δεν είναι ενδιαφέροντα για μένα, αλλά δεν τον έβλεπα θερμό για να κάνουμε παιδιά κλπ. Το πρόβλημα ερώτημα μου με τον ψυχίατρο εντοπίστηκε στο εξή. Του είπα όλη την αλήθεια, ότι δηλαδή ξεκίνησε ένα πρόβλημα το οποίο δεν θέλησε να επιλύσει ποτέ στα 5,5 χρόνια γνωριμίας γάμου, από τι πρώτε εβδομάδε εντόπισα, μιλά τώρα για τον πρώτο σου γάμο, εντόπισα μια παρεμβατική, ενοχλητική συνάδελφό του, η οποία ήθελε να τον ελέγχει κάθε φορά που αργούσε μόλι πέντε λεπτά. Να φτάσει ο σύντροφο μου στη δουλειά, αυτή τον έπαιρνε τηλέφωνο και τον ρωτούσε γιατί άργησε. Δεν ήταν προϊσταμένη του, ούτε είχε κάποια τέτοια αρμοδιότητα. Δεν συνέβαινε πολύ συχνά, όμω ήταν κάθε φορά που ο άντρα μου αργούσε έστω και λίγο. Αργότερα μου είπε ότι έπιναν μαζί καφέ Δηλαδή να υποθέσω ότι έψαχνε οπωσδήποτε τον άντρα μου για να πει καφέ και κανέναν άλλο. Μετά από δύο-τρει φορέ που έπεσε στην αντίληψή μου, το ρώτησα ποια είναι αυτή και γιατί γίνεται αυτό και δεν πήρα καμία απάντηση που να με καλύπτει. Του εξήγησα ότι αυτό δεν είναι κομψό και ευγενικό και τον παρακάλεσα να τη το κόψει με κάποιο όμορφο τρόπο έμεσα ή άμεσα. Φυσικά και δεν το έκοψε, αλλά ίσω να του άρεσε κιόλα. Άρχισε να με απασχολεί όλο και περισσότερο. Αντί να κάνει κάτι, όταν αυτό συνέβαινε, άρχισε να διαγράφει τι κλήσει από το κινητό του. Με τον καιρό, αυτά άρχισαν να χτυπούν πολύ στην εμπιστοσύνη που του είχα, και αναρωτιόμουν γιατί θα μπορούσε ο κατά τα άλλα καλό σύντροφό μου να το χειρίζεται έτσι. Αδυναμία να βάλει όρια, ναι. Ακόμη και αν δημιουργείται με τον καιρό μεγάλο πρόβλημα μεταξύ μα. Εκτό από τι δεύτερε σκέψει που έκανα για το τι μπορεί να συμβαίνει, ή να συνέβαινε παλιότερα και αυτό να, να μην το έχει ξεκόψει. Σκεφτόμουν επιπλέον τι προτεραιότητε είχε βάλει. Κρίνοντα και από μένα που ποτέ δεν θα άφηνα έναν τρίτο να δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση μου, θεώρησε ότι ο σύντροφό μου με βάζει δεύτερη και εμένα και τα συναισθήματά μου. Πρώτο του μέλημα ήταν να μην πληγώσει εντό εισαγωγικών τη συνάδελφο. Ο κόμπο έφτασε στο χτένι όταν ο άντρα μου είχε πάρει άδεια για το ταξίδι του γάμου μα και τη Δευτέρα που επέστρεψε και έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά, αρρώστησε και έμεινε σπίτι όπως και εγώ. Και φυσικά χτύπησε το τηλέφωνο πάλι και πρωί πρωί, ενώ εγώ είχα ήδη ειδοποιήσει τον προϊστάμενό του ότι ήταν άρρωστος και μάλιστα πολύ, η κυρία δεν είχε ενημερωθεί. Θα μπορούσε ακόμη να είμαστε στο ταξίδι έλεος. Τέλος πάντων με αυτά και τα άλλα που μακρυνθήκαμε με τα χρόνια και αρχική αιτία ήταν αυτή, μετά ήρθαν και άλλοι λόγοι που είχαν να κάνουν με την αδιαφορία το ότι θα κάνουμε παιδιά κλπ. Για να γυρίσω στο σήμερα, την παραπάνω απάντηση έδωσα στο ψυχίατρό μου, ο οποίος με κοίταξε πολύ καχύποπτα. Μου είπε ότι είναι οκ okay για το δεύτερο σύζυγο να έχω θέματα εμπιστοσύνης, αλλά πρέπει να έχω γενικά θέματα εμπιστοσύνης, αφού ο πρώτος μου σύζυγος ήταν καλός, όπως εγώ του είπα, και δεν έβγαινε μόνος του, άρα δεν έδινε δικαιώματα. Τον δικαιολόγησε που διέγραφε τις κλήσεις, λέγοντας ότι αφού αυτό μου δημιουργούσε πρόβλημα, αυτός το έκανε για να μην μεταράζει. Δηλαδή, νομιμοποιημένο ψέμα. Δεν φταίει ο ψεύτη, αλλά φταίει αλλά φταί αυτό που τολμάει να είναι ειλικρινή και να πει: Αγάπη μου, αυτό δεν μου αρέσει και σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Στο τέλο τη συνεδρία, το ρώτησα αν πιστεύει ότι δημιούργησα πρόβλημα από το μηδέν και μου είπε ότι το ρωτάω ακριβώ επειδή μου είπε τα παραπάνω. Στην ουσία δεν μου απάντησε. Απλά μου είπε ότι είναι τρίτο και το βλέπει από άλλη οπτική και επειδή ανάγεται χρονικά πολύ πίσω, δεν είναι σίγουρο τι να μου απαντήσει. Ο προβληματισμό μου είναι ο εξή. Πόσο ενσυναισθητικό είναι ο άνθρωπο αυτό και αν μου κάνει καλό. Καθόλου. 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 Σου απαντούσε με βάση κάποια δική του ιστορία. Θα σκέφτηκε τη γυναίκα του, κάποια σχέση του, που μπορεί να του έλεγε γιατί δεν το κόβει στη στάδα και τη στάδα και γι' αυτό σου απάντησε έτσι. Δεν θέλω να μου λένε ότι έχω δίκιο. Έχω κάνει στο παρελθόν για χρόνια ψυχοθεραπεία και γι' αυτό άλλωστε πήγα ξανά. Θέλω να ακούω αυτά που θα με κάνουν καλύτερη. Όμω δεν με έπεισε. Ναι, έχω θέματα εμπιστοσύνη, γι' αυτό πήγα για ψυχοθεραπεία. Ναι, έχω θέματα εμπιστοσύνη γιατί έπεσα και σε σκατάνθρωπους ανθρώπου στη ζωή μου, όπω οι περισσότερε γυναίκε, αλλά και άνδρες». Ναι, έχω θέματα εμπιστοσύνη, αλλά θέλω να ξέρω αν κινούνται στη σφαίρα τη λογική ή του παραλογισμού. Δεν θέλω να ταλαιπωρούμε άλλο από σχέσει ούτε από σκέψει. Η ψυχή μου είναι μαύρη. Ούτε θέλω να τα ταλαιπωρηθώ από τυχόν ακατάλληλου ψυχιάτρου ή ψυχοθεραπευτέ. Σα λέω καλύτερα να πάτε σε ένα ψυχολόγο για να κάνετε ψυχοθεραπεία παρά σε ένα ψυχίατρο. Υπάρχουν και πολύ καλοί ψυχίατροι που είναι ψυχοθεραπευτέ, αλλά δεν είναι η πλειονότη. Το να είναι ψυχοθεραπευτέ εννοώ. Οι περισσότεροι είναι απλώ ψυχίατροι, δεν είναι ψυχοθεραπευτέ και το παίζουν ψυχοθεραπευτέ. Εκτό και αν έχουν κάνει εξειδίκευση, ξαναλέω, στη ψυχοθεραπεία. Αναμφίβολα δεν ακυρώνω τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίο δείχνει ζήλο για τη δουλειά του και με ακούει με προσήλωση. Αυτό σε ακύρωσε όμω. Μήπω όμω το βλέπει λίγο υποκειμενικά ω χαρακτήρα ή ω άντρα, ξεκάθαρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η θέση σου να εκφέρει γνώμη για ένα συμβάν που σχετίζεται με κάποιον σχεδόν συναδελφό σου. Δεν θέλω να πάρει θέση για τον επαγγελματή αυτό που άλλωστε δεν το ξέρει και θα ήταν παράλογο να σου το ζητήσω. Θα ήθελα όμω με την εμπειρία που έχει να μου δώσει μια γνώμη. Για το αν θα ήταν καλό να συνεχίσω την ψυχοθεραπεία όπω ακριβώ έχει, ή αν τα παραπάνω αποτελούν τα πρώτα κόκκινα σημειάκια και θα ήταν σκόπιμο να δοκιμάσω σε άλλο επαγγελματία ψυχική υγεία. Θα ήταν σκόπιμο. Οι ισορροπίε μου είναι εύθραυστε έω ανύπαρκτε πλέον. Δεν αντέχω να αναλώνομαι στι ξερέ αμφισβητήσει χωρί επιχειρήματα. Χρειάζεται να καταλάβω και όπου είμαι λάθο, θέλω να ξέρω γιατί είμαι, είμαι λάθο, ώστε να προσπαθήσω να το διορθώσω. Αν διαβάσω από σένα ότι ταυτίζεσαι με τη γνώμη του ψυχιάτρου και ήμουν όντω υπερβολική, θα το δεχτώ και θα το συζητήσω με τον εαυτό μου γιατί έχω ακούσει αρκετέ ομιλίε στο διαδίκτυο και έχω σε όλα. Σε εμπιστεύομαι. Αν θέλει, απάντησέ μου, σε παρακαλώ, θα με βοηθούσε πολύ. Τη είπα εγώ γιατί διάλεξε να πα σε ψυχίατρο να κάνει ψυχοθεραπεία. Μου λέει στον ελόγο ψυχίατρο δεν ξαναπήγα. Επέλεξα τότε ψυχίατρο λόγω και τη κατάθλιψη και του άγχου που όλη αυτή η κατάσταση και όπως αντιλαμβάνεσαι όχι μόνο αυτή η κατάσταση μου έχει επιφέρει. Όμως αντιλήφθηκα ότι γίνεται επικίνδυνο και το διορθώσα. Μπράβο αγάπη. Εγώ της είπα ότι έχει δίκιο που αντέδρασε και πρέπει να πάει σε κάποιον άλλο ειδικό. Και μου λέει: ευχαριστώ πολύ που μου απάντησε. Είχα ανάγκη να μάθω την άποψή σου. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά από άποψη υγεία. Δεύτερο, χαίρομαι που, με επιβεβαιώνει. Όχι ναρκιστικά, αλλά ότι δεν είμαι παράλογη υποκειμενική. Ανακουφίστηκα. Όλο το email που σου έγραψα το έγραψα κλέγοντα με λιγμού από την απογοήτευση και τη σύγχυσή μου. Επίση, ξέχασα να σου γράψω ότι ο ψυχέτρο με ρώτησε επίση πώ γνώρισα τον πρώτο μου σύζυγο και όταν του είπα από γραφείο γνωριμιών, αντέδρασε με την ερώτηση γιατί. Δηλαδή, μάλλον γιατί ξέπεσα εκεί. Και τι σχετικέ γκριμάτσε στο πρόσωπό του. Έκανε σαν να έπεσα από το. Τέταρτο όροφο. Και όλα αυτά σε ουσιαστικά μια συνεδρία που μίλησε. Ε, sorry. Ε, δηλαδή έκανε. Ε Εντάξει. Θα μπορούσε αυτές τις αντιδράσεις, αυτές τις, αυτά τα σοκαριστικά περιστατικά να συμβούν και με ψυχολόγο. Όχι απαραίτητο με ψυχίατρο και με κάποιον που είναι ψυχοθεραπευτής χωρίς να είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Αν ένας ειδικός ψυχικής υγείας δείχνει αποδεικνύει με τη συμπεριφορά του, με αυτά που λέει, με αυτά που ρωτάει, με τα συναισθήματα που μας προκαλεί έλλειψη ενσυναίσθησης, τότε δεν είναι κατάλληλο για να κάνουμε ψυχοθεραπεία κοντά του. Ακόμη και αν έχει όλα τα τυπικά προσόντα για ψυχοθεραπεία. Ξαναλέω, ψυχοθεραπεία κάνουν οι ψυχολόγοι, ψυχοθεραπεία κάνουν οι ψυχίατροι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στη ψυχοθεραπεία, και ψυχοθεραπεία μπορεί να κάνουν κάποιοι που δεν είναι ούτε ψυχολόγοι, ούτε ψυχίατροι, αλλά έχουν εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία και είναι απλοί ψυχοθεραπευτέ. Η δική μου γνώμη είναι ότι καλύτερα να επιλέγουμε για ψυχοθεραπεία έναν ψυχολόγο που είναι ψυχοθεραπευτή και για διαγνώσει και για συνταγογράφηση φαρμάκων που έχουν σχέση με την ψυχική μα υγεία ψυχίατρο και είναι ιδανικό να συνεργάζεται ο ψυχολόγος με τον ψυχίατρο. Το έχουμε κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν με ψυχιάτρους εξαιρετικούς όπως έχω αναφέρει και αυτό ήταν όλο προς το όφελος του θεραπευόμενου. Αν ο ψυχολόγος που κάνει ψυχοθεραπεία σε ένα θεραπευόμενο έχει επικοινωνία και συνεργάζεται μπροστά από το θεραπευόμενο, όχι από πίσω του, με τον ψυχίατρό του, και ανταλλάζουν απόψει, τότε αυτό μόνο χρήσιμο μπορεί να είναι για το θεραπευόμενο. Αν όμω ο ψυχολόγο είναι κάθετα ενάντιο στην ιδέα του να πάει ο θεραπευόμενο του, ο οποίο έχει κατάθλιψη, έχει μια χώδη διαταραχή, μια άλλη διαταραχή σε ψυχίατρο και του λέει αρνητικά για το ψυχίατρο, αυτό είναι βλαβερό για τον θεραπευόμενο του. Αν ο ψυχίατρος λέει ότι η ψυχολόγη είναι τσαρλατάνη και δεν πρέπει να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο ο ασθενής του, κακό θα κάνει του ασθενούς του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και από τη στιγμή που θέλουμε να αγοράσουμε υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, δικαιούμαστε όπως για κάθε αγορά που κάνουμε, να κάνουμε μια έρευνα και να παγοράσουμε τις πιο κατάλληλες υπηρεσίες ψυχοθεραπείας για εμάς. Και το να είναι σε ένας θεραπευτής είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το να είναι αντικειμενικός ένας θεραπευτής είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Τι σημαίνει αντικειμενικότητα του θεραπευτή... Μπορεί για παράδειγμα εσύ που είσαι ψυχολόγος, που είσαι ψυχοθεραπευτής, που είσαι ψυχίατρος να σε έχει απαντήσει η γυναίκα σου και να έχεις μια θεραπευόμενη γυναίκα η οποία απατάει τον άνδρα της και να μην βγάλεις τα αρνητικά συναισθήματα που έχεις για την πρώην γυναίκα σου που σε έχει απατήσει πάνω στη θεραπευόμενη σου. Αλλά για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι δουλεμένος ψυχικά και πνευματικά πρέπει να έχεις κάνει ο ίδιος η ίδια ψυχοθεραπεία, πρέπει να συνεχίζεις να κάνεις ο ίδιος και η ίδια ψυχοθεραπεία και να μιλάς από ένα χώρο πνευματικότητας και ένα χώρο ψυχικής υγείας και όχι από ένα χώρο ότι εγώ είμαι ο ειδικός, τα ξέρω όλα και θα σου πω εσένα τι θα κάνεις. Θα σου μεταφέρω χωρίς ενσυναίσθηση κοινωνικά στερεότυπα, κοινωνικές προκαταλήψεις. Θα σε κάνω να νιώσεις άσχημα και άνεση εσύ εκφράσεις οτιδήποτε είτε μια αντίθεση σε αυτό που γίνεται, είτε συζητήσει και πει αυτό που μου είπατε για τρέμου ή αυτό που είπατε το όνομα του θεραπευτή, τη θεραπεύτρια, δεν, δεν μου άρεσε, με έκανε να νιώσω άσχημα, να είναι συζητήσιμο και να σα δίνει απαντήσει. Δικαιούται ο κάθε ασθενή όλων, των, όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, δικαιούται ο κάθε θεραπευόμενο, κάθε θεραπευτή να έχει καθαρέ απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει για τον εαυτό του και για τη θεραπεία του. Ξαναλέω, είμαι πολύ εναντίον στο να τους βάζουμε όλους τους ειδικού σε ένα καζάνι, στο να λέμε οι ψυχολόγοι να μην πηγαίνετε στο ψυχίατρο, το να λένε οι ψυχίατροι να μην πηγαίνετε στο ψυχολόγο, το να λέει ο ένας μην πηγαίνει στον άλλον και ούτω καθεξής. Καθίσε φόε τάχθη και Ξαναλέω, μπορεί κάποιο να έχει τα τυπικά προσόντα, αλλά να μην έχει τα ουσιαστικά προσόντα για να είναι ένα καλό θεραπευτή. Και ένα καλό θεραπευτή είναι κάποιο ο οποίο έχει ενσυναίσθηση, ο οποίο έχει κάνει ο ίδιο προσωπική ψυχοθεραπεία και εξακολουθεί να κάνει προσωπική ψυχοθεραπεία. Ούτω ώστε να παραμένει όσο το δυνατόν σε καλύτερη ψυχική κατάσταση. Εγώ εδώ δεν κάνω ψυχοθεραπεία, κάνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και εξακολουθώ και κάνω θεραπεία κάθε εβδομάδα, γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να είμαι up to date. Και up to date στις γνώσεις, ενημερωμένη όσον αφορά στις γνώσεις, αλλά να με ελέγχει και κάποιος άλλος ειδικό ψυχικής υγείας. Μην τυχόν και χάσω το μέτρο ή αποκτήσω κάποιε εμμονές ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, ή αναπτύξω ένα προβληματικό στυλ συμπεριφοράς και επηρεάσω άθελα μου, ή και ηθελημένα, ή και σκεμμένα, του ανθρώπου που με παρακολουθούν. Που εγώ κάνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Που τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο δεν υποκαθιστούν την ψυχοθεραπεία. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Ε, θα λυπηθώ να διαβάσω στα σχολεία παρόμοια περιστατικά. Ελπίζω να μην υπάρχουν παρόμοια περιστατικά. Ελπίζω αυτά τα περιστατικά να είναι μεμονωμένα και να είναι εξαιρέσει που να επιβεβαιώνουν τον κανόνα ότι οι ειδικοί ψυχική υγεία έχουν συνέστηση και είναι άνθρωποι που βλέπουν αυτό που κάνουν ω λειτουργήμα και όχι ω επάγγελμα. Με όλη μου την αγάπη.